είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καλησπέρα κύριε Απολίτου, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία. Θα έρθείτε καθόλου Θεσσαλονίκη κύριε Φίλη, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ήμουν στην Αλεξανδρούπολη το Σαββατοκύριακο. Το ξέρω. Θα μιλήσουμε. Θα πάμε το καλό και Θεσσαλονίκη. Εφόσον ήσασταν στην Αλεξανδρούπολη, θέλω λίγο τον Παλμό να μου μεταφέρετε. Γιατί ξέρω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Μίλησε και ο πρώην Πρωθυπουργός. Για δώστε μας λίγο έτσι 2-3 πράγματα, κάποια ενσταντανέ που σας έκαναν εντύπωση. Κοιτάξτε, προφανώς πάντα όταν πηγαίνεις σε μια κριτική περιοχή της πατρίδας μας, ναι, εμβαφτίζεσαι στην πραγματικότητα της έννοιας του Έλληνα. Ναι. Στις έννοιας της πατρίδος, της έννοιας της ταυτότητας, της ισχυρής, η οποία ξέρετε εμείς πολύ στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις λίγο τα έχουμε κάνει πέρα. Αυτό το οποίο που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, λοιπόν, είναι αυτό. Βέβαια, επειδή συνηθίζω και πηγαίνω αρκετά συχνά, ειδικά στη Θράκη, μου κάνει εντύπωση η συνέχιση όλης αυτής του ηθικού που υπάρχει στην περιοχή, παρόλο τη μεγάλη καταστροφή η οποία έλαβε χώρα αυτό το καλοκαίρι, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε, ναι, ότι καταστράφηκαν περιουσίες, υπήρξε ολόκληρο ζήτημα. Τώρα, από εκεί και ύστερα, το δεύτερο που έχει να κάνει με τον Παλμό, τον οποίο είχε μια παρουσίαση βιβλίου, όπως καταλαβαίνετε, ήταν προφανές. Η απόρριτη φάκελη προφανώς, του Μανώλη Κοτάκη για τον Κώστα Καραμαλή. Του Μανώλη του Κοτάκη. Ο κόσμος ήταν ασφυκτικά, είχε κλείσει ασφυκτικά μια μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Ραμάντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον και για το βιβλίο φυσικά, αλλά και για την παρουσία του πρώην Έλληνα Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού μάλλον, είναι τεράστιο και καταδεικνύει, όπως καταλαβαίνετε, και ένα αίσθημα και μία αίσθηση ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν γνώση φύλακες για οτιδήποτε. Το τρίτο που πρέπει να πούμε, φυσικά, είναι πέραν της αγάπης και του ηθικού, είναι η ίδια η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Εγώ θα κρατήσω. Νομίζω όλοι διαβάσανε. Όλοι διαβάσαμε και το διαβάσαμε και αναδημοσιεύτηκαν. Εγώ θα κρατήσω, θα βάλω έναν τίτλο. Αυτό που είπε, το όχι στις γκρίζες ρυθμίσεις που οδηγούν στη διχοτόμηση του Αιγαίου. Ο κύριος Καραμαλής δεν το είπε από το κεφάλι του, γιατί έτσι ξύπνησε. Βλέπει τα γεγονότα και τα διαβάζει διαφορετικά, όπως και εσείς που είστε αναλυτές και οι δήμονες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εδώ υπάρχει και αντίλογος και λέμε καμιά φορά μη μεγεθύνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο γιωμένα. Λένε λοιπόν ότι, γιατί θα αναφερθούμε τώρα, εκεί θα πάμε στη διακήρυξη των Αθηνών. Λένε, τι αγχώνεστε ή τι σενάρια βάζετε με το μυαλό σας, εφόσον είναι μία απλή διακήρυξη και δεν έχει καμία νομική βάση, κανένα νομικό έρισμα. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα. Λοιπόν, τώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Όταν ο Χίτλερ, το πάω στο Χίτλερ, ναι, το 1938 ζήτησε τη Σουβητεία από τη Τσεχοσλοβακία και συζητούσε με τους Γάλλους, τους Άγγλους και τους Ιταλούς ερήμην, ναι, της ίδιας της Τσεχοσλοβακίας, τι τους είπε? Μα εγώ δεν ζητάω κάτι πολύ δύσκολο από τη Τσεχοσλοβακία, να υπογράψουμε ένα μνημόνιο. Όπως σας το λέω. Όπως σας το λέω, είπε. Ένα μνημόνιο, υπέγραψε ο άνθρωπος. Πήρε τη Σουηδία και μετά τη Σουηδία πήρε ολόκληρη τη Τσεχία. Και τη Σλοβακία την έκανε, εν πάση περιπτώσει, δορυφορικό κράτος της Γερμανίας. Λοιπόν, τώρα γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω, ξέρετε ότι οι μεγάλες, πάρα πολλές συμφωνίες δεν είναι συνθήκες οι οποίες είναι γραμμένες στην πέτρα και δεν αλλάζουν, ή επασύντως είναι 100% νομικός δεσμευτικές. Δηλαδή, να σας πω πολύ απλά, να μην πάω το 38, να σας πάω στη χάρτα του Ατλαντικού μεταξύ Τσόρτσιλ και Ρούσβελτ, η οποία ήταν μια διακήρυξη επί της ουσίας για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος μετά τον πόλεμο και την ήττα των δυνάμεων του άξονος. Αυτό η διακήρυξη είναι ακριβώς όπως έγινε ο κόσμος όμως μετά, παρόλο που δεν ήταν, να το πω έτσι, νομικός δεσμευτική. Να. Άρα λοιπόν, το αν είναι νομικό δεσμευτικό ή όχι, προφανώς
το βασικό καλό αυτής της συμφωνίας είναι ότι δεν ήταν νομικώς δεσμευτική. Ναι. Το δεύτερο καλό, το οποίο πρέπει να το πούμε για να είμαστε ακριβείς, είναι ότι υποτίθεται σε αυτή τη μη δεσμευτική συμφωνία η Τουρκία μη δεσμευόμενη λέει ότι θα προσπαθήσει να τα επιλύσει όλα τα θέματα με βάση με την Ελλάδα με έναν ειρηνικό τρόπο. Και αυτό δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι άσχημο. Όχι, όμως, θετικό είναι, αλλά εκεί που λέει ότι πρέπει έτσι, και οι δύο χώρες... Όμως τώρα πάω. Ναι. Πάω στο όμως, κυρία Πολίτη, μα μου επιτρέπετε. Εννοείται. Το όμως, λοιπόν, σε όλη αυτή την υπόθεση είναι τα δύο σημεία, το σημείο παράγραφος Γ, μάλλον σημείο Γ, και αυτό που λέγεται OP2, εν πάση περιπτώσει, η όμικρον ρο ελληνιστή, 2, η παράγραφος, όπου στο πρώτο αναφέρεται και μιλάμε ότι θα έχουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μάλλον έχουμε πλέον διεύρυνση του πολιτικού διαλόγου. Άρα λοιπόν πάμε σε έναν πολιτικό διάλογο χωρίς να αναφέρει η συνθήκη τι ακριβώς θα συζητηθεί. Άρα έχουμε ένα ερώτημα τι ακριβώς πλέον, ποια είναι η ατζέντα μας με τους Τούρκους. Νούμερο 2 είναι ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη μεταξύ σε στρατιωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι έτσι δομημένα και έτσι φτιαγμένα ώστε να μην υπάρχει καμία πρόκληση από τη μία ή από την άλλη πλευρά αναφορικά με το γράμμα και το πνεύμα αυτής της συμφωνίας. Δηλαδή, να το πω με απλά ελληνικά, οι Τούρκοι τι κάνανε με αυτή τη διακήρυξη? Οι Τούρκοι υποσχέθηκαν ότι δεν θα κάνουν παραβιάσεις. Προσέξτε, ό,τι αυτοί εννοούν ότι είναι παραβίαση, γιατί ας πούμε τα 12 με τα 6 μίλια δεν είναι παραβίαση για τους Τούρκους. Ναι. Μάλλον τα 10, τα αεροπορικά, ναι. Δίνω απλό το απλό παράδειγμα, τα 10, επειδή εμείς έχουμε ένα αέριο χώρο 10 μίλια. Ναι. Οι Τούρκοι δεν δέχονται ότι η Ελλάδα έχει 10 μίλια ένα αέριο χώρο, οπότε ό,τι θα πετάει από το 10 στα 6, ούτως αλλιώς για τους Τούρκους δεν είναι παραβίαση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει λένε ότι οι Τούρκοι υπόσχονται, υποτίθεται, ότι δεν θα παραβιάζουν και δεν θα προκαλούν την Ελλάδα εάν η Ελλάδα δεν εξασκεί κυριαρχικά δικαιώματα και εθνική κυριαρχία σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό δεν το γράφει μέσα. Αυτό δεν το γράφει, αλλά αυτό εννοείται. Αυτό λέτε. Εννοείται. Αυτό εννοείται. Επιτρέψτε μου, πρέπει να είσαι ηλίθιος να μην το καταλαβαίνει. Συγγνώμη που το λέω, δεν το λέω για εσάς. Προφανώς. Δηλαδή πρέπει να κάποιος να παίζει με την νοημοσύνη μας για να μην καταλαβαίνει, να υποκρίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τι λένε. Τούρκοι υπόσχονται ότι δεν θα είναι προκλητικοί, αρκεί εμείς να μην εξασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Δηλαδή, με τη συνθήκη αυτή υποκαθιστούν τις παραβιάσεις, όπως καταλαβαίνουμε, τη συμφωνία αυτή. Το ωραίο είναι, κύριε Φίλη, ότι λέει να μην προβούν και οι δύο πλευρές, ας πούμε, σε ενέργειες που μπορούν να δυναμητήσουν την κατάσταση, να απειλήσουν δηλαδή το καλό κλίμα, όταν έχουμε ήδη ενεργοποιημένο ένα κάζους μπέλι από το 1995, το οποίο παρεμπιπτόντως με την μονιμοποίησή του είναι σαν να τον νομιμοποιούμε κιόλας από τη δικιά μας την αδράνεια. Και δεύτερον, έχουμε ένα δεύτερο κάζους μπέλι ανατολικά, νοτιοανατολικά της Κρήτης, μετά και την υπογραφή της ΑΟΣ με την Αίγυπτο που είχαμε εμείς, μετά το τουρκολιβικό βέβαια, γιατί τρέξαμε πίσω από τις εξελίξεις. Το άλλο που είπατε για τις παραβιάσεις, εγώ θέλω να σας βάλω ένα άλλο ερώτημα. Απλά για να καταλάβουν οι φίλες και φίλοι, γιατί δεν είναι μόνο οι παραβιάσεις. Πείτε ότι θα πάει η κυρία Σακελαροπούλου το Πάσχα στο Φαρμακονήσι. Η Τουρκία, άμα της καπνίσει, θα πει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται, διότι καταπατάτε το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης, διότι εγώ θεωρώ το φαρμακομήνυση μη ελληνικό, άρα εσύ με προκαλείς. Για να καταλαβαινόμαστε, για να τα κάνουμε λιανά, για να μην ακούμε διάφορα μετά που θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και αφήστε την κυρία Σακελαροπούλου, γιατί η κυρία Σακελαροπούλου είναι ακραία περίπτωση, μιλάμε για τον αρχηγό του κράτους. Θα πάμε να βάλουμε πυρομαχικά, λέω εγώ. Θα πάμε να αλλάξουμε φρουρές, λέω εγώ. Θα πάμε να στείλουμε μια πυραβλάκατο για περιπολία, λέω εγώ. Οι Τούρκοι λοιπόν, ανά πάσα στιγμή με αυτό το πράγμα που υπογράψαμε, θα μας λένε ότι καταπατάτε τη συνθήκη. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι ότι θα μας λένε ότι καταπατάμε τη συνθήκη, τη συμφωνία, συγγνώμη, τη διακήρυξη, για να είμαι ακριβής. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θα πηγαίνουν στους Αμερικανούς, στους Γάλλους, στους Άγγλους και στους Πορτογάλους και θα λένε οι Έλληνες είναι οι οποίοι δεν θέλουν να συζητάμε. Όπως και με τη διακήρυξη στην τσέπη του ο κύριος Φιντάν πήγε κατευθείαν στην Αμερική. Καταλάβατε. Η διακήρυξη αυτή, κυρία Πολίτου, είναι
του αυτού επίπεδου της υπογραφής του Χίτλερ, επειδή πιάσαμε το Μόναχο, της υπογραφής του Χίτλερ που την πήρε ο Τσάμπερλεν και βγήκε από το αεροπλάνο όταν έφτασε στο Λονδίνο μετά την υπογραφή και έλεγε ότι δεν θα γίνει πόλεμος με την υπογραφή του Χέρ Χίτλερ στη γενιά μας, και κατάφερα, θυσιάζοντας μια άλλη χώρα, να έχει ειρήνη η Αγγλία. Εδώ καταφέρνουμε να θυσιάσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο για να έχει υποτίθεται ειρήνη η υπόλοιπη Ελλάδα. Και επίσης λοιπόν πάω πάλι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Τζόρτσιλ, ο οποίος τι έλεγε, μεταξύ της ατίμωσης και του πολέμου, επέλεξε την ατίμωση. Διαλέξατε την ατίμωση. Και άρα τώρα πιο κοντά τον πόλεμο. Τώρα όμως θα πάρετε και τον πόλεμο. Κύριε φίλη, μένοντας λίγο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γιατί βλέπω τώρα αναλύσεις επί αναλύσεων πάνω στα οικονομικά, θεωρούν ορισμένοι ότι άμα εμβαθύνεις οικονομικά μία χώρα με μία άλλη, ταυτόχρονα φέρνεις και την ειρήνη. Το οποίο είναι μια σχολή σκέψης, ναι, που συνήθως καλλιεργείται και στο δυτικό κόσμο, αλλά δεν ισχύει. Αν μην πάμε τώρα στη γειτονιά μας την ευρύτερη, που είναι πάνω στην Ουκρανία με τη Ρωσία ή κάτω στην Μέση Ανατολή, που αυτό καταρρύπτεται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή είναι τόσο... Θέλω λίγο να πάμε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γιατί είπε ο κύριος Ερντογάν στο αεροπλάνο μετά την υπογραφή, λέει τέρμα οι αερομαχίες στο Αιγαίο. Βέβαια, άμα εμείς έχουμε δεσμευτεί να μην πετάμε πάνω από το Ανατολικό Αιγαίο, αυτό θέλανε. Τι να κάνουν δηλαδή. Αυτό που λέει ότι δεν θα κουμπώνουν, δεν θα κλειδώνουν τα τουρκικά μαχητικά, οι δικοί μας εδώ, γιατί θα θεωρούνται, θα είναι κάτω από ένα περίβλημα να το υπάρχει. Καταλαβαίνουμε τι κάναμε. Αυτό το οποίο κάναμε μία, είναι, πώς να σας το πω, είναι μία συνέχεια της Μαδρίτης αυτό. Δεν είναι η Μαδρίτη, γιατί στη Μαδρίτη υπήρχαν ξεκάθαρες παράγραφος, η οποία μίλαγε για ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ναι. Αυτό που υπογράψαμε, η διακήρυξη μη δεσμευτική, για να το ξαναπώ, για να τους δώσουμε φυσικά και ότι είμαστε καλοπροαίρετοι και πιστεύουμε ότι εν πάση περιπτώσει το έχουν κάνει με ένα τέτοιο τρόπο για να κερδίσουμε χρόνο, και αυτός είναι ένας λόγος εν πάση περιπτώσει, το αυτόν οποίο ως μπορεί κάποιος να τον ακούσει με ένα θετικό τρόπο. Να κερδίσουμε λοιπόν, χρόνο όμως με ποια στόχευση. Τώρα εκεί είναι το θέμα, άλλο θέμα. Εκεί θα πρέπει να αναρωτηθείτε τι κάνουμε στα εξοπλιστικά, στο πολεμικό ναυτικό, θα αναρωτηθείτε τι κάνουμε με τα πυρομαχικά, θα το αφήσω εδώ αυτό, θα αναρωτηθείτε το πώς θα λειτουργήσουμε στην ευρύτερη περιοχή, και θα αναρωτηθείτε φυσικά το πώς θα μας δουν οι σύμμαχοί μας όταν υπογράφουμε τέτοιο πράγμα με τους Τούρκους, που υποτίθεται ότι έχουμε υπογράψει αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία για να μην έχουμε μια τέτοια αμφισβάτηση, και το παίζουμε μάγκες με το Ισραήλ, όταν εμείς ξεπλένουμε για τα νομίματα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Τουρκίας, ξεπλένουμε την Τουρκία στα μάτια όλου του δυτικού κόσμου. Είμαστε ανερμάτιστοι ως πολιτικοί, δεν υπάρχει καμία στρατηγική, ενώ στρατηγική η οποία να εξυπηρετεί πλήρως τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Ναι. Προσπαθούμε να κατευνάσουμε πάση θυσία, και θα σας γυρίσω σε αυτό που είπατε, ποιο είναι το μήνυμα της Θράκης. Ξέρετε ποιο ήταν το μήνυμα της Θράκης? Χωρίς να ερμηνεύσω ή να διερμηνεύσω αυτά τα οποία υπόθηκαν, η ουσία του πράγματος είναι ότι στο βωμό της ειρήνης δεν είναι δυνατόν να θυσιάζει εθνική κυριαρχία, διότι το βασικότερο αγαθό, κυρία Πολίτου, δεν είναι η ειρήνη, το βασικότερο αγαθό είναι η ελευθερία. Η ειρήνη είχαν και οι ραγιάδες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Να. Καταλάβαμε. Να. Η ειρήνη έχουν και οι δούλοι όταν δεν κινούνται και δεν προσπαθούν να αποκτήσουν ελευθερία τους. Ειρήνη θα έχουμε εάν μπούμε στη στοργική αγκαλιά του κυρίου Ερντογάν, όπως μας τα είπε όλα ξεκάθαρα τι ακριβώς θέλει, στην καθημερινή, δηλαδή στη μεγάλη Οθωμανική αγκαλιά, όπου θα έρθει ένα κράτος δορυφόρος. Η ειρήνη και η οικονομική ανάπτυξη θα έχουμε αφού θα συνδέσουμε την οικονομία μας με μια παραπέουσα οικονομία ανατολικού τύπου, και κάποιοι μας λένε ότι είναι καλό. Αλλά το πρόβλημα είναι, ότι το βασικό αγαθό δεν είναι η ειρήνη, είναι η ελευθερία. Γιατί με την ελευθερία έρχεται η ειρήνη. Και αυτό το οποίο λέμε τώρα ελευθερία, θα μου πει κάποιος κακετρεχής, και τι θες ρε φίλε, να κάνουμε πόλεμο? Η απάντηση είναι, σε όλες τις θεωρίες και την πρακτική των διεθνών σχέσεων, η ειρήνη έρχεται με αποτροπή, κυρία Πολίτου.
Η ειρήνη έρχεται με αποτροπή, όχι με πόλεμο. Η ελευθερία έρχεται με αποτροπή. Η ειρήνη, πάση θυσία ειρήνη και με κάθε κόστος, είναι αυτή που φέρνει πόλεμο, όπως έχει αποδείξει περιτράνως στην ιστορία του 20ου και του 19ου αιώνος, για να μην πάω πιο πίσω. Κύριε Φίλη, αυτό είναι το μήνυμα, επειδή αναφερθήκατε τώρα στην αμυντική συμφωνία που έχουμε υπογράψει με τη Γαλλία, τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είχε κάνει κάποιες κινήσεις, ο κύριος Δένδιας, που ήταν πριν υπουργός εξωτερικών, έλεγε ότι είναι μια ανοιχτή πολιτική. Βέβαια, όταν είναι όλα αμυντικά, σημαίνει ότι διαβλέπεις έναν κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι κρυφός, είναι η αναθεωρητική Τουρκία. Και είχαμε συμφέροντα και με τη Σαουδική Αραβία, και που έχουμε και τα Patriot. Έχουμε τη μοίρα εκεί, τη συστοιχία. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη Γαλλία και με την Αμερική, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ζωηρός παίκτης δρόν στην περιοχή, η Τουρκία. Ναι. Τώρα εμείς, και σε σχέση με την Σαουδική Αραβία και σε σχέση με τα Ηνωμένα, τι μήνυμα περνάμε? Δεν μπορώ να το πω δημοσίως, γιατί θα μας σας κόψει εσάς το εσουρού. Το μήνυμα που περνάμε, να σας το πω, είμαστε αναξιόπιστοι πλήρως. Θέλω να πω, πάνε στον κουβά αυτές οι συμφωνίες. Δεν θα μας παίρνουν στα σοβαρά, κύριε. Οι συμφωνίες υπάρχουν, αλλά δεν θα μας παίρνουν στα σοβαρά. Ναι. Δεν μας θεωρούν αξιόπιστους συνομιλητές. Δηλαδή, όταν έχεις όλο αυτό το οποίο βιώνεις και υποτίθεται το περιτράνος το διατυμπανίζεις σε όλο τον πλανήτη τα τελευταία δύο χρόνια. Και μετά πας και κάνεις αυτό. Δηλαδή, οι άλλες πρεσβείες δεν διαβάζουν, νομίζετε, τι υπογράφει η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, πώς θα σε πάρει στα σοβαρά ο Ισραηλινός, που ακόμα αυτή τη στιγμή δεν συμφωνώ μαζί του, για να είμαι ξεκάθαρο, έτσι όπως το διαχειρίζεται στη Γάζα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει ότι να κινδυνεύσει να κατηγορηθεί σε πλανητικό επίπεδο για γενοκτονία, και όμως συνεχίζει, γιατί αυτό θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το εθνικό του συμφέρον, εσύ να ψελίζεις ότι πρόκειται, ότι έχεις απειλή από την Τουρκία και να το έχεις γυρίσει και να σφυράς κλέφτηκα με αυτό το οποίο, με αυτή τη διακήρυξη, έστω μη δεσμευτική, έστω αντιλαμβανόμενος ως Ελλάδα ότι θες να κερδίσεις πάση θυσία χρόνο. Δηλαδή, το βασικό στις διεθνείς σχέσεις, για να μπορέσει να επιβιώσει ένα κράτος, ένας λαός, ένα έθνος, μια ομάδα ανθρώπων, είναι η αξιοπιστία απειλής. Εμείς έχουμε ένοπλη ισχύ, η οποία μπορεί να μας δώσει αξιοπιστία απειλής, αλλά έχουμε πολιτική βούληση, η οποία αποσαφρώνει την ένοπλη ισχύ μας, και όταν λέω πολιτική βούληση, δείτε όλα τα κόμματα. Δείτε όλα τα κόμματα. Δηλαδή, αρνούμε να πιστέψω ότι δεν υπάρχει ένας χριστιανός ή έστω άθεος, σε πάση περιπτώσει, σε οποιοδήποτε κόμμα που να μην αντιλαμβάνεται τι ακριβώς έχει υπογράψει η Ελλάδα. Μου στέλνουν οι ακροατές μήνυμα και λέει, γιατί θεωρείται δεδομένο ότι μόνο η Τουρκία μπορεί να μας καταγγείλει για αυτό που ίδια θα θεωρεί απειλή και δεν μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα κι εμείς. Ναι, το πρόβλημά μας είναι ότι η Τουρκία. Ακούστε, θα πω στη φίλη, στο φίλο. Στο φίλο του Μιχάλη. Ωραία, στο φίλο του Μιχάλη. Το πρόβλημα δεν είναι να μας καταγγείλει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι ότι με αυτό που υπέγραψε δεν χάνει τίποτα. Απλά κάνει λιγότερες παραβιάσεις. Εμείς, και να την καταγγείλουμε την Τουρκία, βρισκόμαστε στο θέμα ότι δεν έχουμε κυριαρχία. Μάλλον δεν έχουμε κυριαρχία. Ότι τίθεται ένα αμφιβόλο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Ανατολικό Αιγαίο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν είναι τι χάνει η Τουρκία. Είναι τι χάνουμε εμείς από αυτή τη συνθήκη. Αυτό που χάνει η Τουρκία είναι να μην παραβιάζει, ενώ εμείς είναι να μην δηλαδή να έχουμε μια αυλή 6 μέτρα και να μας πούμε θα πηγαίνεις μέχρι τα 3 μέτρα, γιατί ο γείτονας δεν θέλει την αυλή σου. Οπότε εμείς λέμε, οκ, δεν θα πηγαίνω μετά τα 3 μέτρα, τα 3 με τα 6 θα τα αφήσουμε όπως είναι, απλά δεν θα μπαίνεις εσύ στην αυλή μου. Αυτό το θεωρούμε λογικό, ακόμα και αν παραβιάζουμε, ακόμα και αν καταγγείλουμε την Τουρκία για οτιδήποτε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν δίνουμε μία σαφή στάση αποτροπής και μήνυμα αποτροπής προς αυτή τη χώρα, και το κυριότερο, δεν το δίνουμε προς τους δυνητικούς ή πραγματικούς ή φυσικούς μας συμμάχους στο εξωτερικό. Άρα δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, και άρα εκείνη τη στιγμή που καίγεται το σπίτι των Αμερικανών ή των Άγγλων για το τι θα γίνει, ή των Γάλλων ή των Δυτικών, επασοκτώσει, το τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην ανοίξει άλλο μέτωπο. Άρα ποιο θα πιέσουνε? Θα πιέσουν αυτό που θεωρούν αδύναμο. Ότι είναι πιο... Όχι, δεν είναι αδύναμος. Που είναι πιο εύκολα να πιεστεί.
Δεν ξέρω αν, δεν ξέρω, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να κάνουμε αστείο. Ναι. Αλλά έχετε δει που λέει μερικές μπλούζες που λέει κάνε μου καμάκι, πέφτω εύκολα. Αυτό ακριβώς. Θα πάνε σε αυτόν που νομίζει ότι πέφτει εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Κρίματα δυνατά, παλαμάκια, τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο όταν μίλησε ο Πρωθυπουργός που ζητούσε με τότε να μην πάνε τα F-16 και τώρα πιο εύκολα θα τα πάρουν οι Τούρκοι. Εντάξει, έχουν βάζουν και την πίεση για την έδεξη. Τα παλαμάκια ήταν για να, όταν συγκρίναμε τους Αζόφ με το Μεσολόγγι, κύριε Απολίτου. Ναι, σωστά. Σωστά κάνετε και με διορθώνετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά πανηγυρίζαμε για τα δυνατά χειροκροτήματα. Κύριε Φίλη, ακούστε ένα σκεπτικό και θέλω λίγο να. Να μας το διευκρινίσετε. Επειδή δεν έγινε λόγος, έγινε, αλλά δημοσίως είπαμε, μιλήσαμε μόνο για διαφωνία για την Κύπρο. Υπάρχει ένα σκεπτικό που λέει το εξής. Η Κύπρος είναι τρίτη χώρα και καλό είναι να μην την κάνουμε μέρος του ελληνοτουρκικού διαλόγου, διότι τότε θα πετύχουμε ακριβώς αυτό που θέλει η Τουρκία, δηλαδή να το μετατρέψουμε σε ένα διμερές ζήτημα, ενώ είναι διεθνές. Τι έχουμε να απαντήσουμε εκεί? Είναι αυτό που λέει, ξέρετε τι γίνεται. Το ίδιο θα λένε και για τυχείο, είναι διεθνές το ζήτημα, δεν το λένε. Όλα τα ελληνοτουρκικά δεν είναι ελληνοτουρκικά, είναι ευρωτουρκικά. Άρα λοιπόν όταν θα έρθει, όταν θα έρθει ο Ευρωπαίος, με βάση ποιο τα συμφέροντα θα τα λύσει, του Έλληνα, του Τούρκου ή τα δικά του? Τα δικά του, προφανώς. Λοιπόν, και τα δικά του τι έχουν να κάνουν, θέλω ησυχία. Να. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα με πάει στο μπλουζάκι που έλεγα πριν. Ότι οποιαδήποτε λύσεις θα είναι με βάση αυτόν που θεωρεί πιο αξιόπιστο να του κάνει ζημιά. Λοιπόν, άρα τα συμφέροντά του θα πάνε με την Τουρκία. Και ξέρετε πώς θα το θεωρούσε ότι είναι ευρωτουρκικό πραγματικά? Αν η Ευρώπη μας πίεζε να κάνουμε 12 ναυτικά μίλια. Αν η Ευρώπη μας πίεζε να εμπεδώσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στις θάλασσες της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και αν η Ευρώπη έβγαζε μια διακήρυξη ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι απαραβίαστα, αλλά τα σύνορα όπως τα αντιλαμβάνεται η Ελλάδα. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι. Δηλαδή όταν θα πάει ο Ευρωπαίος και να του πει «ΟΚ, να λύσουμε το θέμα των ημείων, τα ίμια είναι ελληνικά», τι θα πει ο Πορτογάλος, πιστεύετε? Να το συζητήσουμε, θα πει. Όπως το ίδιο θα έκανα εγώ και τους Πορτογάλους. Αν μιλάμε με τις Αζόρες, λέω εγώ τώρα, π.χ. Δεν ξέρω, ελπίζω να γίνομαι κατανοητός. Όταν κάνουμε μη ελληνικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με ελληνική κυριαρχία, έδαφος και πληθυσμό, διότι ρίστε παρόδο να θυμίσουμε ότι στην Κύπρο ζουν 700.000 Έλληνες, έτσι, τότε τα προβλήματα και οι λύσεις δεν θα είναι με βάση εθνικά μας συμφέροντα, θα είναι με βάση τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φίλων μας και ό,τι κοκαλάκι πετάξουν σε εμάς. Νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό αυτό. Η Κύπρος δε, για να πούμε γιατί τι σημαίνει, είναι το βαρόμετρο, το γεωπολιτικό βαρόμετρο του ελληνισμού ιστορικός. Δηλαδή, όποτε η Κύπρος βρισκόταν, κυρία Απολίτου μου, υπό στενό μητροπολιτικό έλεγχο, τα χρόνια του Κίμωνα, τα χρόνια του Βυζαντίου, η Ελλάς, ο ελληνισμός μάλλον, είτε ως αρχαίος ελληνισμός, είτε ως Αθηναίοι, είτε ως Μέγας Αλέξανδρος, είτε ως Βυζαντινοί, ήτανε ο κυρίαρχος της Ανατολικής Μεσογείου. Όποτε η Κύπρος ήτανε, είτε σε ξένες δύναμη, όπως την είχαν οι Πέρσες, την είχαν οι Άραβες, είτε ήτανε no man's land όταν υπήρχε εποχή στο Βυζάντιο που επί της ουσίας ήταν αποστρατικοποιημένη και επί της ουσίας μοιράζονταν τους φόρους η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με το Χαλιφάτο. Όποτε γενικώς η Κύπρος ήταν no man's land και δεν ήταν υπό άμεσο ελληνικό έλεγχο, το πρόβλημά μας ήταν ότι ερχόταν στο Αιγαίο και ο ελληνισμός βρισκόταν σε αποδρομή. Και γι' αυτό κάποιοι λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, παιδιά, σταματήστε τους Τούρκους στην Κύπρο με τα ενεργειακά, διότι προσωπικά ο συνομιλητής σας έλεγε σε κριτικούς, δημοσίως και σε συνεντεύξεις, ότι αν δεν τους σταματήσουμε στην Κύπρο, θα κουνάμε μαντήλι σε τουρκικές φρεγάτες στα Σφακιά, νοτίως της Κρήτης. Και αυτό δεν ήταν προφητεία, ήταν ανάλυση. Και καταλήξαμε στον τουρκολιβικό μνημόνιο. Κοινώς, εάν αφήσουμε την Κύπρο, το επόμενο στάδιο θα είναι να αφήσουμε τις νήσους του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί κάτι περίπου ίδιο θα μας πούνε όλοι αυτοί που λένε αυτές τις ασυναδεξίες. Στο μεταξύ, ξέρετε, γιατί πήγε στο Λίδρας Πάλας ο εκπρόσωπος, ο Στιούαρτ του ΟΗΕ,
Και ναι, δεν ανέφερε καθόλου περί παράνομης εισβολής κατοχής. Η Τουρκία ενώ δεν ήταν της Αγγλίας, ναι, για να είμαστε και ξεκάθαροι. Και δεν είπε τίποτα, δεν ανέφερε καν. Δεν υπάρχει, ας πούμε, η Τουρκία στην εξίσωση όλη αυτή. Ναι. Και έκανε και λόγο. Όταν ενημερώθηκα, ειλικρινά έκλαψα από τα νεύρα και από τα γέλια. Γιατί είναι κλαυσίγελος αυτός που σε πιάνει όταν ακούς ότι υπάρχει και η έρευνα βιωσιμότητας για το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην νεκρή ζώνη. Ορίστε. Ορίστε, λοιπόν, γιατί μιλάμε. Και πρώτης ελεύθερος του Ερντογάν εδώ, να μιλήσουμε και για τα γεγονότα, τι γίνεται στην Πύλα, τι γίνεται στον Άγιο Δωμέτιο, κύριε Φίλη. Κοιτάξτε, αν δείτε, είναι αυτό που είπαμε. Όταν αντιλαμβάνονται, η φύση απεχθάνεται το κενό. Συμπραγματικά απεχθάνεται το κενό. Και η πράσινη γραμμή είναι κενό. Όταν αντιλαμβάνεται η φύση ότι υπάρχει κενό, κάποιος πάει να το καταλάβει. Ένα φυσικό φαινόμενο. Λοιπόν, το φυσικό φαινόμενο είναι η Τούρκη αυτή τη στιγμή. Επειδή αντιλαμβάνονται ότι εμείς δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, περνάνε και κινούνται προς τα εκεί. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι αυτό το κενό που πάντα αυτή η συνθήκη με την ασάφειά της υπό κάποιους όρους και συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει στο Ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στην πράσινη γραμμή της Κύπρου, υπό όρους συνθήκες και συνθήκες μπορούμε να το δούμε στο μέλλον στο Ανατολικό Αιγαίο. Διότι επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει περίπτωση, σε καμία μάλλον περίπτωση, να υπάρξει μία, να αντιληφθούν οι Τούρκοι και οι σύμμαχοί μας ότι η Ελλάς όχι υποχωρεί από δικαιώματα, υποχωρεί από άσκηση κυριαρχίας σε έδαφος και αυτό το έδαφος να μείνει ειδικά σε αυτή τη στρατηγικότατη περιοχή του πλανήτη λόγω των εξελίξεων βορείως της περιοχής μας και νοτίως της περιοχής μας, να μείνει χωρίς να εμπλακούν περιφερειακές ή μεγάλες δυνάμεις που να θέλουν να τα ελέγξουν. Εσείς, μέσω της ανάλυσης, βλέπετε να έχουμε γρήγορα κάποιες εξελίξεις ή θα τηρήσουν κάποια προσχήματα οι Τούρκοι στο προσεχές διάστημα? Δεν είναι τι θα κάνουν οι Τούρκοι πλέον, είναι τι θα κάνουμε εμείς, κύριε Απολίτη. Δηλαδή, αυτό επαναλαμβάνω, αυτή η συνθήκη έχει δύο καλά και αρκετά πολύ σοβαρά στοιχεία ασάφειας, που αυτά που είπαμε αυτή τη στιγμή για την ασάφειά τους έχει να κάνει με το πώς θα το προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι. Να. Εάν εμείς λοιπόν δεν αντιδράσουμε καταλλήλως, εάν εμείς δεν ψαρώσουμε στις φωναστείες της Τουρκίας και δεν αφήσουμε τα νησιά ανυπεράσπισα στρατιωτικώς και δεν επιτρέψουμε επί της ουσίας να αμφισβητηθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, το οποίο μπορούμε να κάνουμε μέσω της ασάφειας αυτής που υπάρχει, αλλά βέβαια να πληρώσουμε το τίμημα, που το τίμημα θα είναι μία από τα ίδια, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία αργά ή γρήγορα, αφού θα αποστηρώσει από την Ελλάδα το περιβάλλον, θα προσπαθήσει να το καταλάβει. Είναι ό,τι έγινε στην Κύπρο. Και δεν είναι, είναι παντού στην ιστορία. Το πρώτο πράγμα που προσπαθούν να κάνουν οι δύο δυνάμεις, οι οποίες έχουν διαφορές σε ένα έδαφος, είναι να το αποστηρώσουν από την άλλη. Όταν θα το αποστηρώσουν, θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε συνθήκη που δεν έχει πλήρη κυριαρχία, θα βρεθεί μετά μία δικαιολογία για να επιβάλλουν τη δικιά τους λόγω της ανομίας, του μη ελέγχου, της μη ασφάλειας, της επίγουσας ανάγκης η οποία θα δημιουργηθεί. Και αυτό είναι τόσο φυσικό φαινόμενο όσο ένας άνθρωπος γυράσκει και πεθαίνει. Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακούγεται έντονα, ξέρετε, πολλές φορές από τα κλισέ. Δημιουργούνται και συνειδήσεις συγκεκριμένες και καλά, ας πούμε, κουμπωμένες, και δεν έχεις το περιθώριο μετά να το ξεκλειδώσεις και να σκεφτείς έξω από το κουτί που λένε. Λένε, καλό δεν είναι που έχουμε, ας πούμε, ήρεμα νερά, που δεν υπάρχει ένταση. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι απολύτως κακό να υπάρχει ένταση, δεν λέω για πόλεμο, είναι απολύτως κακό να υπάρχει ένταση. Λέμε συνέχεια, αλλά περιοδικά. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό έχει να κάνει με ένα πολύ βασικό ερώτημα της ανθρώπινης φύσης. Και ξέρετε και στις διεθνείς σχέσεις το συζητάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ποια είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι επιθετική ή η φύση του ανθρώπου είναι να τα βρίσκει. Επειδή είμαι της νεοκλασικής ρεαλιστικής σχολής, θεωρώ ότι η φύση του ανθρώπου γενικά είναι επιθετική. Δεν είναι ένα όν, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τη Δευτέρα Παρουσία στον Παράδεισο, αλλά πάνω στη γη έτσι όπως είμαστε, δεν μπορώ να πω, ούτε νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε
ένα MVON, ένα κλαστικό το οποίο, πώς να πω τώρα, πρώτα κοιτάμε την ειρηνική συνύπαρξη και ύστερα τη συγκρουσιακή. Επειδή νομίζω και ειδικά οι διεθνείς σχέσεις, οι οποίες δεν διέπονται και με την ανθρώπινη ηθική, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, αν εγώ σκοτώνα κάποιον, θα ήμουν δολοφόνος, θα πήγαινα φυλακή. Αλλά αν ένα κράτος σκοτώνει κάποιο άλλο, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Καταλαβαίνετε, με την νομοθεσία, τη διεθνή. Λοιπόν, λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι γενικά η φύση του ανθρώπου είναι επιθετική. Και η ηθική του ανθρώπου ως έμβιο όντως δεν είναι η ίδια με την ηθική των κρατών, ή εν πάση περιπτώσει έχει σημαντικότατες διαφορές, αντιλαμβάνεστε ότι τα χρόνια στα οποία υπάρχει συγκρουσιακή σύγκρουση είναι πάρα πολλά και είναι μια έως και φυσική κατάσταση των πραγμάτων. Δυστυχώς. Δεν θα πω ευτυχώς. Θα πω δυστυχώς. Αλλά ξέρετε, η επιβίωση δεν βασίζεται στην ελπίδα. Η επιβίωση βασίζεται στην προετοιμασία, για να μην χρειάζεσαι στο τέλος μόνο την ελπίδα όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης. Ναι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι φυσικά πρέπει να θέλουμε την ειρήνη, αλλά η ειρήνη είναι συνυφασμένη με την ελευθερία. Γιατί η ειρήνη χωρίς ελευθερία οδηγεί σε σύγκρουση αυτονόητα, είτε σε αυτή τη γενιά είτε στην επόμενη. Άρα λοιπόν, η αποτροπή είναι ο σίγουρος δρόμος στο να έχεις ειρήνη και να έχεις ελευθερία. Άρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να βασίσουμε την ανάλυση μας με το να έχουμε ειρήνη πάση θυσία. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να έχουμε ελευθερία πάση θυσία, για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη μετά, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην μας στείλουν τα παιδιά μας αργότερα. Ναι. Και σίγουρα οι Ρωμαίοι, λέγοντας το «Σίβις πάσαν παραμπέλουμ», δηλαδή «αν θες ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο», ήτανε πολύ πιο έξυπνοι από τους σημερινούς κρατούντες ανά τον πλανήτη. Όπως, κύριε φίλη, τώρα που είμαστε στα λατινικά, όπως και αυτό που λέμε ότι οι συνθήκες πρέπει να τηρούν το pacta sunt servanda, έχει το rebus sic standibus, δηλαδή εφόσον οι συνθήκες είναι έτσι όπως παραμείνουν οι ίδιες. Γιατί άμα αλλάξουν οι συνθήκες, αλλάζουν και τα pacta. Καλά, κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι η Τουρκία είναι η πρωταθλήτρια στο ότι έχει, ότι για να καταλάβει κάποιος τι θα υλοποιήσει η Τουρκία, είναι ότι έχει υπογράψει. Λοιπόν, γενικώς οτιδήποτε υπογράφει, δεν το τέτοιου τύπου θέματα, έτσι. Mm. Το καταπατεί είτε μονομερώς ή προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να το καταπατήσει μετά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία νομίζει ότι θα φτιάξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εν πάση περιπτώσει εγώ ως της ρεαλιστικής σχολής θεωρώ ότι δικαιούται να πιστεύει ότι θα πρέπει να κυριαρχήσει. Λόγω μεγέθους. Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα στη ζωή μας, στα παιδιά μας και στην κοινωνία μας, να ακούσουμε αυτό που πιστεύει η Τουρκία. Εμείς πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό, διότι έχουμε τους πυλώνες ισχύως. Η Τουρκία, λέω, πιστεύει ότι θέλει να κυριαρχήσει, ότι μπορεί. Οι πυλώνες λοιπόν ισχύως, κύριε πολίτη μου, σας λέω, ως ανάλυση και ως ένας άνθρωπος που ασχολείται, δεν είναι κατά μας. Ή εν πάση περιπτώσει σε πολύ κρίσιμους πυλώνες ισχύως, η ισορροπία είναι υπέρ μας ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι υπέρ της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει βάλει τόσα καρπούζια κάτω από τη μασχάλη της και κάνει μια τέτοιου τύπου πολιτική, η οποία είναι υψηλού ρίσκου, υψηλής επικινδυνότητας. Δεν λέω με την Ελλάδα, με την Ελλάδα η Τουρκία ακολουθεί πολιτική χαμηλού ρίσκου και χαμηλής επικινδυνότητας, γιατί μας έχει διαβάσει. Και μας έχει διαβάσει για το τι κάναμε με τους Σκοπιανούς. Και όταν λέει με τους Σκοπιανούς υπέγραψες αυτό, σιγά μη δεν υπογράψεις με εμένα. Καταλάβατε, τα λέγαμε αυτά για τα Σκόπια. Λέω, αν θυμάστε, λέγαμε αν θα υπογράψουμε τέτοιο πράγμα με τους Σκοπιανούς, να δείτε τι θα υπογράψουμε με την Τουρκία. Λοιπόν, ευτυχώς αυτό είναι διακήρυξη που έχουμε τώρα και δεν είναι συνθήκη η συμφωνία. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, για να είμαι ξεκάθαρος και για προς αποφύγη κάθε παρερμηνίας, θέλουμε την ειρήνη. Θέλω να ελπίζω ότι η ελληνική πλευρά όλα αυτά τα κάνει για να κερδίσει χρόνο. Θέλω να ελπίζω ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες μας για τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία θέσαμε, και με διπλωματικό και πρακτικό τρόπο θα τα εξοδετερώσει. Αλλά δεν ελπίζω καθόλου στο ότι η Τουρκία δεν θα προσπαθήσει τα συγκεκριμένα
ζητήματα να τα κεφαλοποιήσει, μάλλον να τα εκμεταλλευτεί για να τα κεφαλοποιήσει. Κύριε είναι Γιώργο Φίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε όταν έχετε και εσείς το χρόνο, γιατί πραγματικά είστε πολύ δραστήριος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά και αν δεν τα πούμε μέχρι τα Χριστούγεννα, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στους Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και σε όλους τους Έλληνες και σε εσάς φυσικά προσωπικά. Ευχαριστώ. Υγεία, χαρά στην οικογένειά σας και να έχουμε ένα καλύτερο χρόνο από αυτόν που είχαμε. Αμήν, αμήν, αυτό θα ευχηθούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς, στην οικογένειά σας. Γεια σας.